Είχε έρθει ο Μιμίκος και είχε έρθει με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Να τους καλησπερίσουμε. Να τους καλησπερίσουμε και με καλεσμένους και που κάνανε και κάτι μαζί τους. Έτσι. Λάφυρο, όπως βλέπεις. Λάμπη, το βλέπουμε. Λάμπη. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα να σου πω και να πούμε ότι απόψε έχουμε μαζί μας την ομάδα εφήβων μπάσκετ του Ηροδότου, mm-hmm. πρωταθλήτρια Κρήτης από χθες, μια μεγάλη επιτυχία και νομίζω πως δικαιολογημένα τους φέρνουμε εδώ να μας τα πούν, άλλωστε έχουμε καιρό να τα πούμε και για Ηροδότου και μάλιστα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό που έγινε. Μπράβο, να τους συγχαρούμε κιόλας. Θα σας δώσουμε συγχαρητήρια πραγματικά. Να ξεκινήσω να παρουσιάζω από τον coach αρχικά που είναι ακριβώς δίπλα μου, τον κύριο Σπύρο Γκοργολή. Καλώς ήρθες, coach. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να πάμε και στον συνεργάτη του προπονητή, τον Μιχάλη το Σταματάκη. Καλώς ήρθες, coach. Και στον MVP Νικολέτα του Final Four που έγινε στο Ρέθινο. MVP ακούω, μπράβο, ναι. Και πρώτο σκόρερ. Και πρώτο σκόρερ και playmaker, όλα τα έκανε. Εντάξει, η αλήθεια είναι κοκκινίζει λίγο, είναι και σε μικρή ηλικία έτσι ακόμα. Σημαίνει ότι είναι σεμνό παιδί και μπράβο του. Πραγματικά, ναι. Να καλωσορίσουμε λοιπόν και τον MVP ξαναλέω, τον Θεόδωρο τον Χνάρη. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και coach, από ό,τι λένε οι ειδικοί που έχουν παρακολουθήσει αυτό το επίπεδο το ειδικό στο μπάσκετ, ο Ηρόδοτος δεν ήταν ακόμα και το φαβορί για να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα, κάτι που κάνει την επιτυχία ακόμα πιο μεγάλη. Ακριβώς έτσι είναι. Όταν ξεκίνησαν αυτές οι δύο μέρες του Final Four, μαζί με τα Χάνια, μαζί με το Ρέθινο και το Ηράκλειο, θεωρώ ότι δεν μας υπολογίζανε ούτε καν για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό το χρησιμοποιήσαμε σαν πλεονέκτημα, όχι σαν μειονέκτημα, το ότι δεν μας υπολογίζαν τόσο πολύ. Τα παιδιά λειτουργήσαν άψογα δύο μέρες και είναι τελείως δίκαιη η επικράτησή τους και η πρόκρισή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τους αξίζουν τρομερά συγχαρητήρια, κάνανε κατάθεση ψυχής, εκπροσωπήσανε μια ολόκληρη περιοχή εδώ της πόλης και τη βγάλανε ως προπρόσωποι. Είχαμε πάρα πολλούς φίλους στο γήπεδο τους, οι οποίοι μας υποστήριξαν. Και πραγματικά εγώ δεν είμαι και από την Κρήτη και το ένιωσα πάρα πολύ καλά αυτό. Κάναν περήφανους πάρα πολλούς ανθρώπους που είδα δακρυσμένους και θεωρώ ότι είναι μια μέρα που θα τη θυμούνται για όλη τη ζωή τα παιδιά. Βέβαια και βλέπουμε και πλάνα Νικολέτα από τα όσα έγιναν στο Κριστό Μελίνα Μερκούρι του Ρεθύμνου. Ναι, πολύ όμορφες στιγμές. Θα δούμε κάποια στιγμή και μια φωτογραφία, την είδαμε και πριν που έχω ένα ερώτημα να κάνω για την φωτογραφία. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία γράφει, αν βλέπω καλά, αφαιρεμένο είσαι. Να ρωτήσω το Θοδωρό το Χνάρη, τι σημαίνει αυτό, γιατί κάποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε. Είναι μια φράση που ο coach τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά στις προπονήσεις, όποτε γινόντουσαν λάθη ή κάποιες φορές τον ακούγαμε. Δεν το καταλάβαινε βέβαια, δηλαδή δεν το συνειδητοποιούσε ότι την έλεγε. Έτσι αποφασίσαν οι παράγοντες και μαζί και εμείς να βγάλουμε αυτή την μπλούζα. Και τότε άρχισε να καταλαβαίνει ότι τη λέει τόσο συχνά και όλα αυτά και είπαμε να τη φορέσουμε όλοι μαζί στο Final Four. Να υποθέσουμε, coach, ότι αφηρημένο εννοεί. Αφηρημένο από την αφαίρεση. Ναι, ναι. Εννοούσα ότι δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή. Τώρα δεν ξέρω, είναι μια φράση που το χρησιμοποιούμε στην Πάτρα, από την πόλη από την οποία κατάγομαι. Εδώ τους φάνηκε πολύ παράξενη. Και κάπως έτσι προέκυψε. Εγώ δεν το καταλάβαινα. Για τα δικά μας δεδομένα που είχε λίγο έτσι παράξενη είχε στα αυτιά μας. Όπως από ό,τι φαίνεται, ο coach είχε αποτέλεσμα. Λειτουργήσε. Μας έφερε γούρι, ναι. Και αν βλέπω καλά, την κρατάει ο Θοδωρής την μπλούζα. Ναι. Έτσι, μπορεί δηλαδή να είναι και δικιά μου αυτή, δεν ξέρω. Μπράβο. Και φαίνεται και έτσι και από το πολύ ωραίο κλίμα, βέβαια, λογικό είναι γιατί είναι και έτσι ώρες πανηγυρισμού. Όμως φαντάζομαι ότι χρειάζεται και αυτό το να υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Και βλέπουμε και την απονομή με πολύ κόσμο από πίσω, έτσι. Ναι. Με πάρα πολύ κόσμο για εφηβικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι, coach? Ναι, είχε πολύ κόσμο. Είχε έρθει ένα λεωφορείο από την Αλκανασό και αθλητές και γονείς του συλλόγου. Είχαν έρθει και από τη γονείς και αθλητές του Ηρακλείου και νομίζω ότι είχε κόσμο και από το Ρέθινο. Γενικά το στήριξε το Final Four, τη διοργάνωση ο κόσμος. Mm-hmm. Τότε δηλαδή ο κόσμος και γίνανε τέσσερα ωραία παιχνίδια. Mm-hmm. Και οι δύο ημιτελικοί και ο μικρός και ο μεγάλος τελικός ήταν τέσσερα παιχνίδια ωραία που άξιζε να τα δεις. Εντάξει, κερδίσατε και την ομάδα του Ηράκλειο που έχει μεγάλη παράδοση και σίγουρα βγάζει παίχτες στις μικρές ηλικίες.
Ναι, είναι η ομάδα που τελευταία χρόνια, όχι τελευταία χρόνια, σχεδόν πάντα πρωταγωνιστεί σε αυτά τα αναπτυξιακά παιδοφηβικά και παίρνει πρωταθλήματα. Και ίσως αυτό και ότι δεν μας υπολόγιζε κανείς, κάνει την επιτυχία μας ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Θοδωρή, οι προπονητές σε ψήφισαν MVP, όχι εμείς, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν και είσαι playmaker, συνδυάζεις και το δημιουργικό με το εκτελεστικό μαζί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι κάνεις όνειρα. Εντάξει, είναι βεβαίως από μικρό παιδί όνειρο να παίξω μπάσκετ ψηλά, να μπορέσω κάποτε να φτάσω εκεί που θέλω. Εγώ από μέρους μου θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Το χάρηκα πάρα πολύ αυτό που ζήσαμε χθες, γιατί ειλικρινά είμαστε ένα outsider που ήταν σαν όνειρο, όντως. Δηλαδή ήταν ένα όνειρο για μας. Θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή τη συμμετοχή του κόσμου και τη βοήθεια, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν πρωταθλητές. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια. Ποιον αθλητή έχεις πρότυπο? Το Βασίλη Σπανούλη. Όχι, λογικό. Ακούγεται, είναι και στη θέση σου πάνω κάτω, γιατί αν μου έλεγες τον Αντετοκούμπο θα σου έλεγα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Coach, εσύ που ήρθες στην Κρήτη, δέθηκες, ήρθες για δουλειά διαφορετική, αλλά δέθηκες με αυτή την ομάδα. Φαντάζομαι ότι θέλεις να αφήσεις πράγματα στον Ηρόδοτο, στην πορεία των χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι, συγχωρήστε με για τη φωνή μου, είναι από τις χθεσινές φωνές, στο δέσιμο βρισκόμαστε, είμαι 7 μήνες στην ομάδα, πραγματικά την έχω αγαπήσει και με τους ανθρώπους που τη διοικούν έχουμε καταπληκτική συνεργασία, ήδη έχουμε συμφωνήσει για τη νέα χρονιά να είμαστε μαζί και να κάνουμε διάφορα έτσι, πράγματα που έχουμε σκεφτεί. Εγώ θέλω να συμπληρώσω και να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στις άλλες ομάδες του Final Four και ειδικά στην ομάδα του Ηρακλείου, η οποία απαρτίζεται από αθλητές με πολύ μεγάλο ταλέντο, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πατατράκ που δέχτηκαν θα τους βγει σε καλό και θα πεισμώσουν να δουλέψουν ακόμα περισσότερο. Άλλωστε έχουν τον καλύτερο προπονητή στην Κρήτη, τον κύριο Μακράκη, και ήταν τιμή μας που τον αντιμετωπίσαμε και μπόρεσαμε και επικρατήσαμε. Θέλω να πω ότι είναι γνωστή και παροιμία, η αξία του νικημένου, λέει, δεν είναι και δόξα στον νικητή, η αξία του νικημένου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και εμείς ήταν στο μυαλό μας κάτι σαν όνειρο, το οποίο όμως το πιστέψαμε. Και επειδή στον αθλητισμό συνήθως αυτός που επιμένει δικαιώνεται, αυτό ήταν και το τελευταίο πράγμα που είπα στα παιδιά. Και πρώτα αυτοί το πιστέψαν και μετά το είδαν να γίνεται και πράξη, γιατί το παιχνίδι στην πραγματικότητα πήγε αρκετά καλά για μας. Δηλαδή, ξεφύγαμε και με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος, βέβαια, αντίδρασαν και τα παιδιά του Ηρακλείου, όπως είπα, έχουν μεγάλη ποιότητα. Αλλά τελικά τα καταφέραμε και πολλά συγχαρητήρια και πάλι σε όλο τον οργανισμό που λέγεται Ηρόδοτος. Mm-hmm. Και Μιχάλη Σταματάκη, να ρωτήσουμε και εσένα κάτι κλείνοντας. Ο Ηρόδοτος γνωρίζει ότι εκπροσωπεί την Αλικαρνασσό, πολύ καλά το γνωρίζεις αυτό. Μια περιοχή ιδιαίτερη, προσφυγική, είναι και ιδιαίτερα με την καλή έννοια, το λέω, τοπικιστές όλοι στην Αλικαρνασσό. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτή η επιτυχία. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα όταν είναι, καταρχήν είναι η μοναδική ομάδα, νομίζω, ο μοναδικός σύλλογος σε όλη την περιοχή. Άρα είναι λογικό να τον στηρίζει όλη η περιοχή και νομίζω ότι και η Αλικαρνασσός γενικότερα ζει και αναπνέει για τον Ηρόδοτο και τις επιτυχίες του Ηρόδοτου σε όλα τα τμήματα, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα όταν μια τέτοια επιτυχία στον αθλητισμό προσφέρει χαρά σε μια κοινωνία, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι, πραγματικά. Νομίζω, Νικολέτα, να ευχαριστήσουμε και τους τρεις που ήρθαν εδώ απόψε και συγχαρητήρια. Άλλωστε, είναι φρέσκο το κύπελλο, ακόμα χθες το βράδυ το σήκωσαν. Σου είπα, παιδιά, από την αρχή γυαλίζει, φαίνεται. Ναι. φαίνεται. Μπράβο, και εμείς σε άλλα ευχαριστούμε κύπελο, πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Πάντα ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσάς και σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, coach.